Είναι μόλις 25 ετών και η Μαρία Αντωνά έχει καταφέρει να είναι περιζήτητη στη δουλειά της σε πολλά μαγαζιά. Κάνει διεθνή καριέρα ως DJ σε αρκετές χώρες του εξωτερικού, ενώ έχει εργαστεί ως αεροσύνοδος και έχει τελειώσει λογιστική. Έχω σπουδάσει λογιστική, έχω τελειώσει το πανεπιστήμιο, έχω πάρει το πτυχίο μου. Μετέπειτα συνέχισα μια σχολή αεροσυνοδών, λόγω του ότι δούλευα υπεύθυνη δημοσίων σχέσεων σε ένα γραφείο και είχα την ευκαιρία να φοιτήσω και σε αυτή τη σχολή. Και μετέπειτα ασχολήθηκα με το ραδιόφωνο, με το οποίο ασχολούμαι και ακόμη. Και είχα και την ευκαιρία, ένα χόμπι το οποίο αγαπώ πάρα πολύ, να το κάνω και επάγγελμα. Και παίζω και μουσική και στο εξωτερικό και στην Ελλάδα. Θεωρεί ότι στην Ελλάδα του σήμερα ποτέ δεν αρκεί μόνο ένα αντικείμενο εργασίας για να εξασφαλίσει κάποιος ένα αξιοπρεπές και ικανοποιητικό εισόδημα. Πλέον νομίζω ότι δεν έχουμε και την πολυτέλεια, να μην ψαχνόμαστε. Νομίζω ότι όσες περισσότερες δραστηριότητες έχουμε, τις οποίες μπορούμε από χόμπι να τις κάνουμε δουλειά για να έχουμε και ένα εξτρά εισόδημα, νομίζω ότι είναι πάρα πολύ καλό για όλους μας. Δεν είναι και ό,τι καλύτερο να ξενυχτάς. Αλλά όταν κάνεις κάτι που αγαπάς, σου αρέσει πάρα πολύ και πετυχαίνεις σε αυτό, νομίζω ότι όλα τα άλλα περνάνε σε δεύτερη μοίρα. Παρά τα όποια προβλήματα έχει αντιμετωπίσει, εκείνη καταφέρνει και τα ξεπερνάει. Ειδικά στο εξωτερικό την έχουν αγκαλιάσει, ενώ προσπαθεί να αξιοποιεί τις σπουδές της στη λογιστική και στην καθημερινότητά της. Υπάρχει μεγαλύτερη ζήτηση στη Γερμανία, λόγω του ότι υπάρχουν και πάρα πολλοί Έλληνες εκεί πέρα. Με έχουν αγκαλιάσει και με έχουν αντιμετωπίσει πάρα πολύ ζεστά. Ειδικά οι Έλληνες του εξωτερικού, και αυτό είναι πάρα πολύ βασικό για έναν άνθρωπο ο οποίος ασχολείται με τη μουσική, είναι καλλιτέχνης, να πηγαίνει στο εξωτερικό και να βλέπει την αγάπη του κόσμου και πόσο μάλλον από τους ίδιους τους Έλληνες, που πραγματικά είναι απίστευτο αυτό το οποίο λαμβάνεις από αυτούς. Φαίνεται πάρα πολύ έντονα ότι τους λείπει η χώρα τους, τους λείπουν γενικότερα οι Έλληνες και προσπαθούν να τους υποστηρίξουν και να τους βοηθήσουν όσο πιο πολύ μπορούν σε αυτό που κάνουν. Και εγώ χαίρομαι πάρα πολύ γι' αυτό. Στην ιδιαίτερη πατρίδα της στη Θεσσαλονίκη εργάζεται και ως ραδιοφωνική παραγωγός, ενώ όνειρό της είναι να γράψει τραγούδια τα οποία θα ταξιδέψουν σε όλο τον κόσμο και γιατί όχι να τα ερμηνεύσει και κάποιος αγαπημένος της τραγουδιστής ή τραγουδίστρια της dance σκηνής όπως η Lana Del Rey.